Και αποφασίσαμε και συζητήσαμε σήμερα ότι αυτή η σύσφιξη των σχέσεων των δύο Δήμων θα συνεχιστεί, γιατί τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα, είναι δεδομένα και κυρίως τα προβλήματα του Δήμου Σαμοθράκης. Γι' αυτό έκανα και τη δήλωση που ακούστηκε προηγουμένως μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η κατάσταση στο Δήμο Σαμοθράκης είναι δραματική. Χρωστάμε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθήκων. Χρωστάμε πάρα πολλά χρήματα σε ιδιώτες. Η χρηματοδότηση όσον αφορά τη ΣΑΤΑ είναι 7.000 το μήνα και 40.000 ευρώ η ΚΑΠ που δεν επαρκεί ούτε για να πληρώσουμε τους υπαλλήλους του Δήμου. Το στελεχειακό δυναμικό του Δήμου είναι σταθερό 28-30 μα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δημιουργούν μια άσχημη κατάσταση όσον αφορά τη λειτουργία του Δήμου Σαμοθράκης. Και ζώντας εδώ στην Αλεξανδρούπολη και βλέποντας τον προϋπολογισμό του Μεγάλου Δήμου, του Δήμου Αλεξανδρουπόλεως, τον τρόπο που κινείται, τον τρόπο που έχει αφομοιώσει τις περιοχές των Φερών και τους πρώην Δήμους Φερών και Τραγιανουπόλεως, θεωρώ, και δεν το θεωρώ σήμερα, δεν έρχεται δηλαδή σαν σκέψη τωρινή, είναι μια σκέψη εδώ και πολλά χρόνια, ότι αν θέλουμε τα επόμενα χρόνια να μην περνάνε ευκαιρίες τα χρηματοδοτικά προγράμματα πάνω από το νησί μας και να μην μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τίποτα, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να οριμάσουμε και να ετοιμάσουμε μελέτες για έργα. Αν θέλουμε, όταν γίνονται φυσικές καταστροφές στο νησί, να περιμένουμε μετά από 3 μέρες να έρθει η βοήθεια από την Στεριανή Ελλάδα. Αν θέλουμε όλα αυτά τα πράγματα, αν θέλουμε να έχει μέλλον ο Δήμος Σαμοθράκης, η δική μου εκτίμηση είναι καθαρά προσωπική. Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με το Δήμο Αλεξανδρουπόλεως και να δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις εκείνες που θα μπορούσαν να συνενώσουν τους δύο Δήμους, επωφελία και των δύο Δήμων. Το θέμα της συνένωσης έχει ακουστεί και πριν τις εκλογές του 2010. Έχει μπει ως θέμα στις εκλογές του 2010 στη Σαμοθράκη, ξαναμπήκε στις εκλογές του 2014. Και έχει απαντηθεί. Δεν είναι κάτι που το θέλουν οι ντόπιοι, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι και ρεαλιστικό, γιατί η Σαμοθράκη πρέπει να έχει Δήμο. Δεν γίνεται διοικηθεί με ένα αντιδήμαρχο χωρικό. Τα χρήματα εμάς μας έχει εγκριθεί ένα ποσό 40.000 για αποκαταστάσεις, αλλά οι αποκαταστάσεις θα αργήσουν να γίνουν σταδιακά. Δεν μπορούμε να έχουμε ανθρώπους, δεν μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα μελετών για να τα αποκαταστήσουμε γρήγορα. Εμείς θέλουμε τους πόρους, σταδιακά θα τα αποκαταστήσουμε. Για το κέντρο υγείας σήμερα γίνεται μια σπουδαία αρχή, γιατί επιδιώξαμε εντατικά τη δημιουργία νέου κέντρου υγείας, αποκλείστηκε για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Οπότε ρεαλιστικά στρεφόμαστε στη συντήρηση του υπάρχοντος, εκμεταλλευόμενοι ένα μέτρο της περιφέρειάς μας, ανοιχτό αυτή τη στιγμή, που προέχει αρκετά χρήματα, προβλέπει συντήρηση υποδομών υγείας. Με τη βοήθεια του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τεχνικών υπηρεσιών και με την προγραμματική που εγκρίθηκε απόψε, μπορούμε να προχωρήσουμε και να έχουμε εντός του 2017 όριμο έργο προς κατάθεση στο μέτρο αυτό.